από την Κυριακή, πρώτη του μήνα, σε ολόκληρη την Κρήτη, με την κωμωδία του Γιάντεν Χάρτοκ, το νηφικό κρεβάτι. Και καλωσορίζω ευθύς αμέσως στο πλαίσιο του Δελτίου την κυρία Πινελόπη Αναστασόπουλου, η οποία πρωταγωνιστεί, έτσι δεν είναι? Ναι, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Είμαι πολύ καλά, χαίρομαι πολύ που έρχομαι στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε ότι είναι και η καταγωγή μου από εκεί. Όχι, δεν το γνώριζα αυτό. Ναι, και πάντα έχω πολύ μεγάλη συγκίνηση όταν έρχομαι και ειδικά όταν έρχομαι για να παρουσιάσω μια τόσο όμορφη δουλειά και να τη μοιραστώ έτσι με τους συντοπίτες μου. Είμαι πολύ πολύ ενθουσιασμένη. Μαζί με τον κύριο Ορέστη Τζιόβα, έτσι, κυρία Αναστασοπούλου. Ωραία. Διασκευή, απόδοση Αλέξανδρος Ρήγας, Δημήτρης Αποστόλου. Εγώ λέω τα βασικά για να μπορέσουμε να το προχωρήσουμε, το καταλαβαίνετε. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Δουλειές τις οποίες και στο παρελθόν έχουμε δει και ξέρουμε πάνω κάτω τι είναι αυτό το οποίο μας περιμένει και αυτή τη φορά. Ποιο είναι το μήνυμα αυτής της παράστασης, τι είναι αυτό που θέλετε να μας πείτε? Γιατί βλέποντας και διαβάζοντας κάποια πράγματα, μιλάτε για μια τρυφερή κωμωδία από τη μία και για ένα ύμνο στην συντροφικότητα επίσης από την άλλη. Ναι, ακριβώς όπως τα είπατε είναι τα πράγματα. Είναι ένα έργο το οποίο έχει αποδείξει την αξία του μέσα στα χρόνια, μιας και κάθε φορά που έχει ανέβει και στη χώρα μας, κυρίως στη χώρα μας, εδώ θέλω να αναφερθώ, γιατί ξέρετε, πολλές φορές όταν είναι ένα έργο ξένου συγγραφέα, λες πόσο μπορεί να με αφορά. Mm-hmm. Λοιπόν, μας αφορά πάρα πολύ και η απόδειξή του είναι ότι σε όλα του τα ανεβάσματα, από το πρώτο ανέβασμα με την Έλλη Λαμπέτη και το Δημήτρη Χόρν, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη σε δεύτερο χρόνο και το Γιάννη Φέρτη, με τον κύριο Σεριανόπουλο και τη Ρένια Λουιζίδου, κάθε φορά που ανέβαινε αυτό το έργο είχε τεράστια επιτυχία, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο. Έχει ένα υπέροχο γράψιμο το έργο αυτό, μια τέλεια ισορροπία ανάμεσα στην πάρα πολύ ακραία κωμωδία, θα τολμήσω να πω, και σε δραματικές σκηνές οι οποίες επίσης έχουν χιούμορ, παρόλο που είναι δραματικές και μιλάνε για πάρα πολύ σοβαρά πράγματα που έχουν να κάνουν με τις ανθρώπινες σχέσεις και τη συντροφικότητα. Εμένα είναι ένα έργο που με έχει καθορίσει. Ήταν ένας ρόλος που ήθελα πάρα πολύ να παίξω. Μου δόθηκε τώρα αυτή η ευκαιρία και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και καλό όλα τα ζευγάρια να έρθουν να το δουν. Και τα νεότερα ζευγάρια, αλλά και ανθρώπους που είναι μαζί πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω θα φύγουν με ένα πολύ έτσι ωραίο δώρο, θα τολμήσω να πω, στην τσέπη τους. Πιστεύω, κυρία Αναστασοπούλου, ότι έτσι όπως το λέτε, ξέρετε, οι ανθρώπινες σχέσεις οι οποίες δοκιμάστηκαν μέσα από την πανδημία του κορονοϊού όλους αυτούς τους μήνες, και εσείς ήσασταν εκτός θεάτρων κλπ. Και ξέρετε, βάσει των στοιχείων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αν ρίξεις μια πιο προσεκτική ματιά μέσα σε κάθε σπίτι του γειτόνου, του φίλου κλπ, βλέπεις ότι υπάρχει πάντα αυτή η ένταση, ειδικά το τελευταίο διάστημα, ότι αυτή η συντροφικότητα ενδεχόμενα να έρθει να βοηθήσει λίγο παραπάνω, ναι. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, πολύ ωραία το έχετε θέσει. Θεωρώ ότι η πανδημία, αν δούμε έτσι λίγο πιο βαθιά και ουσιαστικά τι έχει δώσει στην καθημερινότητά μας, θα τολμήσω να πω ότι μας έχει δώσει ευκαιρία να επανεξετάσουμε λίγο τους λόγους για τους οποίους κάνουμε σχέσεις, γιατί μας εξανάγκασε να παραμείνουμε στον ίδιο χώρο κλεισμένοι, χωρίς να μπορούμε να πάμε πουθενά, χωρίς να έχουμε πρωτοβουλία, ελευθερία, διασκέδαση, χαρά με τους ανθρώπους που έχουμε επιλέξει να είμαστε μαζί, και γι' αυτό δοκιμάστηκαν σχέσεις πάρα πολύ, γιατί δεν είμαστε πάντα 100% επιλέγουμε τους ανθρώπους που μας συντροφεύουν για τους σωστούς λόγους, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το επανεξετάσουμε ούτως ή άλλως. Αυτό που θέλω να πω, δηλαδή, η λέξη συντροφικότητα τα λέει όλα. Όταν επιλέγουμε το σύντροφό μας, χρειάζεται να επιλέγουμε με βάση τα ουσιαστικά αυτονόητα που έχει το κάθε ζευγάρι. Αν για μένα είναι αυτονόητο ένα πράγμα, θα χρειαστεί να είναι και για τον σύντροφό μου. Με αυτόν περνάω τις περισσότερες ώρες. Το να μένουμε στο ίδιο σπίτι απλά δεν λέει κάτι. Το θέμα είναι να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, να σηκώνει ο ένας τον άλλον, να εμπνέει ο ένας τον άλλον. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο. Αν όμως επιλέγουμε σοφά και με τα σωστά κριτήρια για τον καθένα μας ξεχωριστά, νομίζω ότι
θα ανθίσουμε, σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει σε αυτή την περίοδο. Επιλογή και αποφάσεις, συμβίωση, συγκατοίκηση και όλα τα υπόλοιπα, συντροφικότητα, έτσι όπως τα περιγράψατε. Και σίγουρα σε καμία περίπτωση να μην επιλέγουμε συντρόφους για μια ζωή με βάση τα κοινωνικά πρέπει. Και κανένα ζευγάρι, θεωρώ εγώ, δεν πρέπει να περνάει στη διαδικασία της δημιουργίας οικογένειας, γιατί αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο πλήγμα για λάθος λόγους, επειδή το λέει η κοινωνία, επειδή έχουμε περάσει ηλικιακά ένα θεωρητικό όριο που έχει θέσει η κοινωνία. Για μένα είναι πολύ λάθος αυτό και το έργο δίνει πολλές απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα. Και ανοίγεται και μεγάλη κουβέντα. Εμείς είμαστε χορηγοί επικοινωνίας, δηλαδή Κρήτη TV, Νέα Κρήτη, Νέα 84, neakriti.gr. Εσείς θα ξεκινήσετε αυτό σας το ταξίδι στην Κρήτη την Κυριακή, από το Ηράκλειο, αλλά θα πάτε και σε Χανιά και σε Αγιονικόλαιο και σε Ιερά Πέτρα και σε Σιτία και σε Ρέθυμνο, έτσι. Βεβαίως. Θα γυρίσουμε όλο τις πιο μεγάλες πόλεις της Κρήτης με σκοπό να μπορέσουμε να έρθει ο κόσμος και από τις κοντινές, τις μικρότερες πόλεις. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη, δεν ξέρω τι να σας πω. Ανυπομονώ να δουν και οι άνθρωποι της Κρήτης την παράσταση αυτή που μέχρι τη στιγμή την έχει αγαπήσει πολύ ο κόσμος. Είναι σχεδόν διαδραστική η παράσταση. Ο κόσμος συμμετέχει πάρα πολύ. Ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε. Ακούγονται επιφωνήματα, κλάματα, γέλια πολύ δυνατά. Ο κόσμος μιλάει ταυτόχρονα σε άλλα σημεία οι γυναίκες, σε άλλα οι άντρες. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που συμβαίνει με την παράσταση αυτή. Τα κρατάω όλα αυτά τα οποία είπατε. Ανυπομονούμε να σας δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Αναστασοπούλου. Να είστε καλά. Ανυπομονώ και εγώ να σας δω. Φιλιά πολλά σε όλους. Καλό μεσημέρι. Γεια. Γεια σας.